Σήμερα συζητάμε με όλους εσάς, με στόχο όχι απλώς να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις και τις θέσεις του κόμματος, αλλά συζητάμε μαζί σας γιατί όσο κρίσιμο είναι, κατά τη γνώμη μας, σήμερα να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες της αντίστασης για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι καταρχήν που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι ο νόμος Χατζηδάκη για τα εργασιακά, όπως είναι ο νόμος Κεραμέως για το σχολείο, αλλά και παλιότεροι νόμοι που παραμένουν σε ισχύ, άλλο τόσο κρίσιμο είναι να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής, του προβληματισμού όλων μας, το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, των αιτιών που αυτές οι ανάγκες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά συνεχώς υποβαθμίζονται και υπονομεύονται. Ταυτόχρονα όμως, άλλο τόσο κρίσιμο είναι και το πώς θα ανοίξουμε τον δρόμο για την πραγματική ικανοποίηση αυτών των κοινωνικών αναγκών. Κατά τη γνώμη μας, σήμερα υπάρχουν πολλές δυνατότητες ώστε να διευρυνθεί μια πρωτοπορία στην κοινωνία. Το προηγούμενο διάστημα, αλλά ακόμη και αυτή την περίοδο, αναπτύχθηκαν μια σειρά αγώνες που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Σε αυτούς τους αγώνες και σε πολλούς ακόμη γεννήθηκε ένα ξεχωριστό σύνθημα. Το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν πολλαπλασιάζονταν αυτά τα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να γίνει αν ανέβαινε η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα ή σε άλλους μαζικούς φορείς και άλλαζε ριζικά ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης. Τι θα μπορούσε να γίνει αν δυνάμωνε η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, αν δυνάμωνε η ενεργητική στήριξη στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Τι θα μπορούσε τελικά να γίνει αν ο καθένας και η κάθε μια δεν απέρριπτε, δεν ανέβαλε, δεν άφηνε για κάποιους άλλους αυτή την επιλογή, στο όνομα μιας δίθεν άμεσης κυβερνητικής λύσης, μέσα από διάφορες συνεργασίες και συμμαχίες κομμάτων που έχουν προδώσει πολλαπλά το κίνημα και τον λαό όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πλέον συσσωρεύσει μεγάλη αρνητική πείρα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποιητή. Οι εργάτες της Κόσκο, για παράδειγμα, δεν άφησαν για μετά αυτόν τον αγώνα. Δεν συνέχισαν να δουλεύουν κόντρα βάρδια, ευχόμενοι μόνο αυτοί να την γλιτώσουν. Οι εργάτες της eFood δεν περίμεναν να ξεσηκωθούν όλοι οι άλλοι πρώτα και ύστερα να δουν κι αυτοί τι θα κάνουν, όπως σκέφτονται κάποιοι άλλοι, πολλοί άλλοι, σήμερα. Ούτε βέβαια πολύ περισσότερο περίμεναν να έρθει κάποια μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για να καταργήσει τον νόμο Χατζηδάκη, όπως λέει, που ένα μεγάλο μέρος του, σχεδόν τα μισά άρθρα, τα ψήφισαν οι βουλευτές του στη Βουλή. Ό,τι κέρδισαν δεν τους τα έδωσε καμία αστική κυβέρνηση. Ίσα-ίσα όλες οι κυβερνήσεις οι αστικές νομοθετούσαν σε βάρος τους, στο όνομα των δίθεν εμβληματικών επενδύσεων, όπως τις αποκαλούσα. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση σήμερα αν δυνάμωνε η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Αν σήμερα δηλαδή πολύ περισσότερες και περισσότεροι έκαναν το βήμα και έπαιρναν τη θέση τους που τους έχουμε κρατήσει δίπλα μας, τους την κρατάμε καθημερινά στο κίνημα, στους αγώνες αυτούς που μπορούν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν την αντεπίθεση του λαού. Αν σήμερα το ΚΚΕ με αυτές τις δυνάμεις που έχει στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γενικότερα στο λαϊκό κίνημα, με αυτό το μικρό εκλογικό ποσοστό που έχει, ενοχλεί τόσο πολύ τα διάφορα κέντρα του κατεστημένου, τα οποία είναι μονίμως ετοιμότητα για να ρίξουν την αντικομμουνιστική του σχολή, φανταστείτε τι δυναμική θα μπορούσε να διαμορφωθεί υπέρ του λαού, αν υπήρχε ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού. Σίγουρα μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε επιφυλάξεις, να έχετε και επιμέρους διαφωνίες με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όμως αυτό που κρίνεται κατά τη γνώμη μας είναι ποιος αποδείχτηκε από τα ίδια τα πράγματα, από την ίδια τη ζωή, ότι είναι νους και οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης. Τι να επιλέξει ένας εργαζόμενος, ένας νέος, ένας άνεργος σήμερα, να μείνει σπίτι του και να αναμένει τις εξελίξεις, μήπως και ξημερώσει μια καλύτερη μέρα, να επιλέξει μία από τα ίδια που μπορεί να έχει αρκετές διαφωνίες μαζί τους, αλλά ψάχνει το ένα που συμφωνεί για να τους επιλέξει και πάλι, δίθεν στη λογική ότι κάτι καλύτερο μπορεί να κάνει αν όχι όλα, ή δίθεν στη λογική
ότι αυτό που κρίνεται είναι ποιος θα μας κυβερνήσει, άρα κάποιον πρέπει να διαλέξω, ή να επιλέξει το Κομμουνιστικό Κόμμα που στα μεγάλα, στα ουσιαστικά ζητήματα είναι δίπλα στο λαό, δεν τον εγκαταλείπει, υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, φωτίζει τη διέξοδο και που μπορεί να έχει επιμέρους δευτερεύουσες διαφωνίες μαζί. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι το σημερινό κράτος δεν είναι κάτι ουδέτερο. Δεν είναι δηλαδή ένα οικοδόμημα πάνω από τις κοινωνικές τάξεις και τα συμφέροντα που υπάρχει τάχα για το καλό όλων και που ο λαός θα πρέπει απλά κάθε 4 χρόνια να βρίσκει τον κατάλληλο διαχειριστή αυτού του οικοδομήματος. Το σημερινό κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός καταπίεσης, ένας μηχανισμός εκμετάλλευσης, καταστολής, διαιώνησης της αδικίας. Είναι το κράτος των βιομηχάνων, είναι το κράτος των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, που έχει κάνει σημαία του την ατομική ευθύνη για να κρύψει τον εχθρικό χαρακτήρα του για το λαό. Με αυτό λοιπόν το κράτος και με αυτή την οικονομία που υπηρετεί, με αυτή την κοινωνική οργάνωση πρέπει να αναμετρηθεί, πρέπει να συγκρουστεί ο λαός, αν θέλει πραγματικά να σώσει τον ίδιο του, τον εαυτό και τα παιδιά του. Και αυτό δεν είναι μόνο το κατασταλάγμα των πρόσφατων εξελίξεων, είναι ένα δίδαγμα διαχρονικό, είναι ένα δίδαγμα ιστορικό. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλο χαμένο χρόνο, ούτε για νέες αυταπάτες. Ότι δεν πρέπει ο λαός να χάσει χρόνια, να χάνει μέρες από τη ζωή του, αναζητώντας διέξοδο σε ένα σύστημα που είναι από τα πράγματα αδιέξοδο. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Μητσοτάκη, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και το πρόγραμμα όλων των αστικών κομμάτων, είναι ήδη γραμμένο. Είναι γραμμένο με βάση τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις αυτού του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το νέο υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών. Είναι γραμμένο με το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, που σηματοδοτεί την ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στα επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τους ανταγωνισμούς που οξύνονται μέρα με τη μέρα και στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και αλλού. Βλέπετε τι γίνεται αυτές τις μέρες γύρω από την Ουκρανία. Αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κοροϊδεύει όταν λέει ότι αύριο θα μπορεί να εφαρμόσει ανεπόδιστος το πρόγραμμά του, γιατί τώρα δεν έχει τα μνημόνια που τον πιέζανε όταν δοκιμάστηκε σαν κυβέρνηση. Το ΚΚΕ λοιπόν, με βάση και όλα αυτά που υπόθηκαν, έχει σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Έχει ένα σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα που φωτίζει αυτή τη διέξοδο, που φωτίζει τις δυνατότητες του σοσιαλισμού και της σοσιαλιστικής υποδόμησης στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η συμπόρευση μαζί μας αποτελεί τη μόνη προοδευτική επιλογή, τη μόνη επιλογή για να πάνε τα πράγματα προς τα εμπρός. Για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων.